Από την Τετάρτη 1 Ιουνίου μειώνεται το ύψος των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6% τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους μισθωτούς. Η εν λόγω μείωση έρχεται συνέχεια στις κατά 3,9% Ποσοστιέ μονάδε μείωση των εισφορών κοινωνική ασφάλιση που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αυτέ οι μειώσει θα έχουν ω αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο των εργαζόμενων και ταυτόχρονα υπέρχεται ελάφρυνση στο μη μισθολογικό κόστο των επιχειρήσεων. Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ειδικά για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ενώ το 2019, με βάση το μέγεθος της φορολογικής φύνας, η Ελλάδα βρισκόταν στη 14η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2021 ανέβηκε στην 5η καλύτερη θέση και με τη σημερινή μείωση αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κατάταξής της. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μείωση άλλων 0,60 ποσοστιαίων μονάδων από τις ασφαλιστικές φορές που πλέον αθρεστικά φτάνουν στο 36,16%. Ω η ισορρευτική μείωση να φτάσει στι 5 μονάδε. Έτσι, οι εισφορέ θα μειωθούν στο 35,56% που μεταφράζεται σε ελάφρυνση 12,32%. Το πιθανότερο είναι να δούμε τη νέα μείωση εντό του 2023.